Τον Παναγιώτη τον μεγάλωσα από 7 χρονό παιδί εδώ στη Μυτιλίνη. Όταν παντρεύτηκα με τη μητέρα του και ήρθαμε να κατοικήσουμε εδώ πέρα στο νησί. Τώρα όσον αφορά τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι ένα παιδί το οποίο ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν ένα χρυσό παιδί, ένας χαρακτήρας μάλαμα που λέμε εμείς, δηλαδή δεν είχε κακίες, δεν είχε υστεροβουλίες, αγαπούσε όλο τον κόσμο και ειδικά τα παιδιά τα μικρά και ήταν ένα ξεχωριστό παιδί στην κοινωνία εδώ την τοπική. Ανακατευόταν με πολλά πράγματα, με τον αθλητισμό, συμμετείχε στην ομάδα και προσπαθούσε να βρει τον δρόμο του. Δεν υπήρχε άνθρωπος, δεν υπάρχει που να είχε πει κακιά κουβέντα γι' αυτό. Υπερβολή, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα προσπάθησε να βρει μετά τα 18-19 να βρει τον δρόμο του εκτός χωριού, πηγαίνοντας στην Αθήνα και να ψάξει εκεί πέρα να αποκατασταθεί επαγγελματικά. Ταλαιπωρήθηκε πολύ. Γνώρισε αρκετούς ανθρώπους, συμμετείχε σε πάρα πολλά πράγματα. Από ένα σημείο και μετά μπήκε στο Power of Love, όπως ξέρεις, στο παιχνίδι. Σας είχε πει για τα όνειρά του, για το τι σχεδιάζει για το μέλλον? Ναι, επαγγελματικά, εγώ προσωπικά, επειδή η δουλειά μου είναι τέτοια που δεν είχα δυνατότητα να μιλάω πολύ τακτικά με τον Παναγιώτη, παρόλα αυτά μου είχε εκμυστερευτεί ορισμένα πράγματα, μου είχε πει ότι θα πήγαινε εξωτερικό. Τελικά αλλάξαν τα σχέδια, έκανε σε πολλές επιχειρήσεις, μαγαζιά νυχτερινά, δημόσιες σχέσεις και τα λοιπά, είχε γνωριστεί με πάρα πολύ κόσμο. Απόρρια αυτού νου, όπως σας είπα, ήταν και η συμμετοχή του στο παιχνίδι. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η δικογραφία και να μας πούνε, να μας δώσουν αντίγραφα αυτών που περιλαμβάνει. Εικασίες κάνουμε μέχρι τώρα. Ποιες είναι οι επικρατέστερες, ας πούμε, υποθέσεις? Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ και σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει είναι ότι δεν μπόρεσε να μαζέψει τη μηχανή, αν μιλάμε για τα αίτια, βγαίνοντας από τη στροφή, κόλλησε στις μπάρες απάνω με αποτέλεσμα διαδοχικά να χτυπάει στις μπάρες με τα γνωστά αποτελέσματα. Στο πάρτι που είχε προηγηθεί, που είχε διοργανώσει η μητέρα του, φαινόταν κουρασμένος, είχε καταναλώσει αλκοόλ? Δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα γιατί δεν ήμουν εκεί. Αυτό που μου έχει πει η μητέρα του που τον είχε δει που ήταν εκεί είναι ότι ήταν ευδιάθετος, ήταν χαρούμενος, είχε καταναλώσει, είχε πιει 2-3 ποτά, από εκεί και πέρα στις 12.30 ώρα έφυγε για να πάει να συναντήσει φίλους, να συνεχίσει τη βραδιά του στην παραλιακή, σε κάποιο μαγαζί της παραλιακής. Τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό που αγάπησε έτσι ιδιαίτερα ο κόσμος στον Παναγιώτη και τον ανέδειξε νικητή στο παιχνίδι? Είναι 3 χαρακτηριστικά που δεν τα έχουν πολλοί άνθρωποι. Ήταν αλτρουιστής, ήταν φιλότιμος, δινότανε στην παρέα και στους φίλους με αποτέλεσμα να μην περνάει απαρατήρητος σχεδόν πουθενά. Αυτό το άστρο το είχε. Ήταν κοινωνικό, όπως είπα και πιο μπροστά, στο σχολείο μέσα, σε όλες τις δραστηριότητες μέσα. Μέσα στο χωριό δραστήριος, με τα παιδιά όλα να έχει επαφές, επικοινωνία. Μετά το μεγάλωσε πια και τέλειωσε το λύκειο, έφυγε στην Αθήνα και εκεί πια έμεινε εκεί πέρα. Ήταν αγαπητός. Και η οικογένειά του. Και οι γονείς του και τον πατέρα τον φυσικό τον γνώρισα μόλις σήμερα, δεν τον ήξερα προσωπικά. Με σύστησε η μητέρα του, το φέραν, το λείψαν. Είμαστε συμμαθητές μέχρι το γυμνάσιο, αγαπητό παιδί, πολύ καλοί φίλοι, ήμασταν σαν αδέρφια, τι να σας πω άλλο τώρα. Καλό παιδί ήταν, ήσυχο.
Αυτά είπαν φίλοι, συμμαθητές, ο παπάς του χωριού. Πάνω απ' όλα ακούσατε και τον πατριώτη, ο οποίος μας είπε δύο λόγια. Θα επιστρέψουμε στο στέριο το Σαμαρτζή να μας πει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Στέργιε, ψάλετε αυτή την ώρα, είναι κρόσιμος ακολουθεί. Τι συμβαίνει αυτή την ώρα? Έχει αρχίσει εδώ και δύο λεπτά εξόδιος ακολουθία του Πάνου Ζάρλα. Εδώ φίλοι, συγγενείς και πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και κάτοικοι του χωριού, έχουν έρθει εδώ να πούνε το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο Πάνο. Να πούμε πως το χωριό εδώ, το χωριό Στύψης της Μυτιλίνης, είναι το χωριό που μεγάλωσε ο Πάνος. Το χωριό που έζησε τα παιδικά του χρόνια, που πήγε σχολείο, που έκανε όνειρα ακόμα για το μέλλον, μέχρι την ηλικία των 18 χρονών που αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά του, όπως μας είπε και ο πατριός του, και να πάει στην Αθήνα. Μάλιστα. Να πούμε ότι σε λίγο θα επανέλθουμε σε σένα, Στέργη, αργότερα. Μας έχει στείλει εικόνες και από όλους τους φίλους που ήρθαν από την Αθήνα, από όλα τα παιδιά που ήταν μαζί του και στο Παροβλόφ, τα οποία είναι εκεί, αρκετά από αυτά για να του πούν το τελευταίο αντίο. Σε λίγο λοιπόν νέες εικόνες σε απευθεία σύνδεση με την Λέσβο. Ο Στέργιος, ο Σαμαρτζής, βρίσκεται εκεί. Στέργιε, και έχεις κοντά σου και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ κοντά στην οικογένεια, ένα κάτοικο εκεί του χωριού, να μας πει δύο λόγια για τον Πάνο. Ακριβώς. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται η κηδεία του Πάνου Ζάρλα. Δίπλα μου βρίσκεται ο κύριος Χρήστος Κεχαγιάς, που ήταν ο προπονητής του Πάνου. Είχαν ζήσει μαζί πολλά. Τον γνωρίζει από πολύ μικρό, από τα 8 του χρόνια. Κύριε Κεχαγιά. Μάλιστα. Από τα 8 του χρόνια. Από τα 8 του χρόνια τον έζησα. Και όχι μόνο αυτό. Είμαστε και αδελφικοί φίλοι με την οικογένειά του. Ήταν ένα υπέροχο παιδί. Αξιολάτρευτο. Πάντα με το χαμόγελο. Πάντα με το χαμόγελο. Μακάρι αυτή τη μέρα να κάναμε το γάμο του και όχι την κηδεία του. Εύχομαι να είναι το τελευταίο. Το τελευταίο περιστατικό που συμβαίνει. Δεν είναι δυνατό μέσα σε μια εβδομάδα 5 άτομα στη Μυτιλίνη σκοτώθηκαν. Δεν ξέρω τι κατάρα μας κυνηγάει. Τα παιδιά σε καπαλά μηχανία, αλλά προσέχουν, να μην τρέχουν. Ήταν ένα παιδί υπέροχο. Υπερβολική αγάπη στη μαμά του και υπερβολική αγάπη στον πατριό του, γιατί του στάθηκε πάρα πολύ και τον είχε σαν πατέρα του και σαν πατριό του. Του πρόσφερε τα πάντα. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε, είμαι συγκεκριμένος. Βλέπετε ότι όλο το χωριό... Ναι, σας ακούω, ναι, ολοκληρώς. Όλο το χωριό αγάπα για αυτή την οικογένεια. Αγάπα για αυτή την οικογένεια, γιατί ήταν μια αξιολάτρευτη οικογένεια. Με ήθη, με έθιμα, με καλούς τρόπους, το δίδαξε πολλά. Εύχομαι να μην συνέβαινε αυτό το μοιραίο. Δεν ξέρω τι να πω. Ένα αθλητικό παιδί, ένα παιδί, καταλαβαίνω, εξωστρεφές, με τις παρέες του, με το χαμόγελό του, έτσι όπως το γνωρίσαμε κι εμείς μέσα από την τηλεόραση. Είσαστε προπονητή του. Πάντα. Προπονητής του. Πώς ήταν ως αθλητής? Ήταν υπέροχος. Ήταν ορισμένες φορές, ήταν και εγωιστής, ήθελε πάντα την νίκη. Ήθελε πάντα την νίκη. Την επιδίωκε. Αλλά για την νίκη προσπαθούσε. Δεν το άφηνε στη μοίρα του. Τυχαία. Ήταν άνθρωπος ο οποίος πάλευε. Αγαπούσε τη ζωή. Υπάρχουν παιδιά που έχουν την ψυχολογία του νικητή. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Και είδαμε και τον πατριώτη νωρίτερα, είπατε ότι του στάθηκε και αυτός, έχει και τον πατέρα του βέβαια, τον βιολογικό του πατέρα, έτσι. Αλλά και ο πατριώτης του στάθηκε και αυτός σαν πατέρα. Στην ουσία είχε... Καλύτερα από πατέρας, καλύτερα. Το πρόσφερε τα πάντα. Τα πάντα. Μέχρι που τώρα τελευταία του αγόρασε και αυτοκίνητο. Μόνο και μόνο επειδή του ζήταγε μηχανή, δεν ήθελε να πάρει μηχανή και το αγόρασε ένα Γιάρες και το τόσελε στην Αθήνα, μόνο και μόνο να μην πάρει μηχανή. Εκείνος την πήρε κρυφά. Κρυφά από τη μάνα του, κρυφά από τον πατέρα του. Το είχε βάλει στο μυαλό του. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να σας συλληπιθώ και εσάς και όλους τους φίλους. Είναι και οι πρώτες εικόνες που βλέπουμε από τα παιδιά του, συμπαίκτες του εδώ, από το παιχνίδι που προβλήθηκε στο Sky, την αγαπημένη του είδαμε, τη Στέλλα εδώ που συνταξίδεψε κιόλας με το ίδιο πλοίο.
για το τελευταίο αδείο. Γνωρίζουμε και εκείνη, μιλήσαμε με τη μητέρα της τις προηγούμενες μέρες, καθώς εκείνη δεν είναι σε θέση ακόμα να μας μιλήσει. Η μητέρα της μας είπε ότι έχει, ειδικά τις πρώτες μέρες, είχε υποστεί μεγάλο σοκ στην είδηση του θανάτου του Πάνου Ζάρλα, που ήταν ένας πολύ αγαπημένος της άνθρωπος, και μετά το χωρισμό τους είχαν κρατήσει και φιλικές σχέσεις. Τη βλέπουμε στο χωριό από ό,τι βλέπω. Προφανώς πηγαίνουν προς την εκκλησία στα πλάνα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω το Στέριο Σαρματζή. Να αλλάξουμε θέμα.